Είμαι η Νατάσα Ξεπαπαδέα, είμαι και εγώ δικηγόρος στο Σύλλογο των Αθηνών, συνάδελφός σας των περισσότερων και σας καλωσορίζω και εγώ απόψε στην απόψινή μας βραδιά. Θα ξεκινήσω, θέλω να σας πω μια ιστορία, μιας και βρεθήκαμε σε αυτό τον ωραίο χώρο, το θεατρικό. Δεν είναι βέβαια μια πλαστή ιστορία, είναι μια αληθινή ιστορία, η οποία όμως είχε μια εξέλιξη, μια ανατροπή και μια αίσια έκβαση σαν ένα ωραίο θεατρικό έργο. Ήταν η ιστορία της γνωριμίας μου με τον Νίκο Δαμασκόπουλο. Ένα ωραίο ανοιξιάτικο πρωινό του 2002, ήταν νομίζω Απρίλης, κατευθυνόμουν στην Ευελπίδων για μια υπόθεση τη σειρά, θα λέγαμε τη σειρά, δηλαδή μια τακτική διαδικασία στο Μονομελές, ένα ενοχικό παύλα εμπράγματο, μια αγωγή για αναστροφή πώλησης. Όσοι ενδεχομένως ασχολείστε με το αντικείμενο, θα ξέρετε ότι αυτή η αγωγή είναι από μόνη της δύσκολη. Έχει αρκετές απαιτήσεις για να γίνει δεκτή. Ξέροντας και λίγο, εγώ ήμουν εναγόμενη, είχα την εναγόμενη εταιρεία, ξέροντας και λίγο τα πραγματικά περιστατικά, θεωρούσα ότι είναι μια εύκολη υπόθεση. Θα κρατήσει 10 λεπτά η εξέταση του κάθε μάρτυρα και πολύ σύντομα θα μπορέσω να πάω να πιω εκείνο τον ωραίο καφέ αφού είχε εκείνη την ωραία εξέταση λιακάδα. Τα πράγματα όμως τελικά δεν εξελίχθηκαν όπως ήλπιζα. Γιατί αντίδικός μου σε εκείνη την υπόθεση ήταν ο Νίκος Δαμασκόπουλος. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς να σας πω λεπτομέρειες για το τι δημήθη σε εκείνη την περίφημη διαδικασία. Θυμάμαι όμως να σας πω ότι ήταν μια σφοδρότατη σύγκρουση, μια μετοπική σύγκρουση παρότι δεν αφορούσε αυτοκινητικό ατύχημα και μια αντιδικία που πραγματικά κράτησε όλη την ακροαματική διαδικασία και περιλαμβανομένης της Προέδρου και φυσικά των συναδέλφων που περίμεναν να δικάσουν κάποια στιγμή επιτέλους σε αγωνία και αναστάτωση όλο εκείνο το ωραίο πρωινό. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ολοκληρώθηκε η διαδικασία, μπορέσαμε να φύγουμε. Οι μάρτυρες, όπως καταλαβαίνετε, ήταν βασανισμένοι άνθρωποι. Τους είχαμε εξαντλήσει στις ερωτήσεις. Και είπαμε, τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα δούμε την απόφαση. Τακτική διαδικασία ήταν, περιμέναμε σε 5, 6, 7, 8 μήνες να δούμε τι έχει γίνει, πώς έχει πάει. Πριν περάσουν 20 μέρες όμως, ξανά πέσα πάνω στον Νίκο Δαμασκόπουλο, στο προάβλιο της Ευελπίδων. Επειδή περπατούσε μαζί με ένα κοινό φίλο και συνάδελφο, δεν μπορούσα να τον αποφύγω, παρότι η αλήθεια είναι ότι από εκείνη την εμπειρία μου στο ακροατήριο μαζί του, θα ήθελα να τον είχα αποφύγει. Τέλος πάντων, σταματήσαμε. Μας λέει ο συνάδελφος να σας συστήσω. Λέμε όχι, έχουμε παρασυστηθεί. Ευχαριστούμε. Είδα όμως παρατήρησα ότι ο Νίκος με κοιτούσε κάπως επίμονα. Μου θύμισε το βλέμμα που είχα δει εκείνη την ημέρα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Και λίγο φοβήθηκα. Πριν προλάβω να ρωτήσω κάτι, μου λέει, ξέρεις, βγήκε η απόφαση. Ποια απόφαση, λέω. Δεν θυμήθηκα καν τι είχε γίνει. Μου λέει η απόφαση της υπόθεσης που δικάσαμε πρόσφατα. Λέω τόσο γρήγορα. Και τι έγινε, τι λέει. Μου λέει, απέρριψε την αγωγή. Τώρα καταλαβαίνετε, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Δεν μπόρεσα να κρύψω τη χαρά μου, ενθουσιάστηκα, του λέω μπράβο, πολύ ωραία, χαίρομαι. Και έφυγα όπως να πάω να πάρω αντίγραφο της απόφασης. Πράγματι ήταν όπως τα είχε πει, είχε βγει η απόφαση μέσα σε 15 μέρες, τακτική διαδικασία. Ούτε καν διαταγή πληρωμής. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το θαύμα. Έγινε μία φορά στη ζωή μου και τυχαίνει στην αντιδικία με τον Νίκο Δαμασκόπουλο. Λοιπόν, παίρνω την απόφαση. Πράγματι ήταν πολύ καλαδομημένη, τεκμηριωμένη, άρτια αιτιολογημένη. Δεν ήταν η απόφαση που θα μπορούσε εύκολα να την εφεσιβάλεις. Και πολύ σωστά νομίζω ο Νίκος Δαμασκόπουλος δεν άσκησε έπαση κατάρτισης απόφασης. Εγώ λοιπόν ευχαριστημένη πήγα στο γραφείο μου, έβαλα την απόφαση μέσα στο φάκελο και έβαλα το φάκελο στο αρχείο. Από ό,τι κατάλαβα εκ των υστέρων όμως, την ίδια στιγμή που εγώ έκανα αυτή την κίνηση να βάζω το φάκελο στο αρχείο, ο Νίκος Δαμασκόπουλος στο δικό του γραφείο άνοιγε το φάκελο της υπόθεσης. Ξεσκόνιζε από την αρχή έως το τέλος όλη την δικογραφία, διάβαζε λέξη προς λέξη όλα τα έγγραφα που περιέχονταν σε αυτήν και διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις, βρήκε τρεις, μπορεί να ήταν και τέσσερις λεξούλες,
οι οποίες πραγματικά εμπερίπτουν μία μικρή αντίφαση στην όλη υπόθεση. Δεν ξέρω πώς το εντόπισε αυτό και μετά από τόσα χρόνια δεν ξέρω πώς το έχει ανακαλύψει, ενώ ούτε εγώ το είχα δει ποτέ, ούτε η πρόεδρος φυσικά, ούτε κανείς άλλος. Αποτέλεσμα αυτού του πράγματος ήταν πριν περάσουν 3 μήνες οι πελάτες μου να κληθούν από το πτυσματοδίκη να δώσουν εξηγήσεις για την ίδια ακριβώς υπόθεση. Όχι απλώς δηλαδή η υπόθεση δεν είχε επιτεθεί, αλλά είχε ξανανοίξει με πρωτοβουλία και ενέργειες του Νίκου και μάλιστα είχε γίνει και πολύ χειρότερη για μας, γιατί πια είχε ποινικοποιηθεί. Οι πελάτες μου ευτυχώς και προς τιμήν τους ήταν 6 επιχειρηματίες. Μου λένε, κοίτα Νατάσα, την υπόθεση θέλει να την κλείσουμε. Εμείς είμαστε έμποροι, δεν μπορούμε να κάνουμε βόλτες στα εισαγγελικά γραφεία. Εγώ να σας πω την αλήθεια, σκέφτηκα ότι με αυτή την αδικία που υπήρξε, ότι ο Δαμασκόπουλος δεν θα δεχτεί να την κλείσει την υπόθεση. Το φοβόμουν. Παρ' όλα αυτά, επικοινώνησα φυσικά μαζί του και του έκανα την πρόταση. Πάλι λοιπόν εκεί ο Νίκος Δαμασκόπουλος, ο Δαμασκόπουλος με ευνηδίασε πολύ ευχάριστα, διότι από τη στιγμή που έγινε αυτή η πρόταση συμβιβασμού, άλλαξε άρδινη τη συμπεριφορά του και απέναντί μου και απέναντι στην υπόθεση. Έτσι λοιπόν, πολύ σύντομα, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να κλείσει η υπόθεση γρήγορα, χωρίς να βασανιστούμε περισσότερο κι εμείς και οι πελάτες, και μάλιστα με έναν τρόπο έντιμο και κερδιστικό πλευρές, και με έναν τρόπο που δεν άφηνε κανένα από τα δύο μέρη θυγμένο ή προσβεβλημένο. Πράγματι, μέσα σε 2-3 μήνες καταλήξαμε, υπογράψαμε ένα συμφωνητικό συμβιβασμό. Και οι πελάτες και των δύο, με ένα περίεργο τρόπο, ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την έκφραση της υπόθεσης. Είχε χάσει κάτι ο καθένας τους, αλλά επίσης είχε κερδίσει κάτι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που διακυβευόταν. Όπως καταλαβαίνετε, για την εποχή εκείνη ήμουνα μόλις 2-3 χρόνια δικηγόρος. Αυτή η συνάντηση με τον Νίκο Δαμασκόπουλο στάθηκε μοιραία. Ήταν καταληκτική. Όχι μόνο από εκεί και πέρα γίναμε φίλοι και συνεχίζουμε μέχρι σήμερα, επί 15 συναπτά έτη, να είμαστε πολύ φίλοι, αλλά όλη αυτή η εμπειρία για μένα ήταν πολύ καταληκτική για τον τρόπο που αντιμετώπισα έκτοτε τη δικηγορία. Το γεγονός ότι ο Νίκος Δαμασκόπουλος δεν σκέφτηκε ότι χαλάει χρόνο, προφανώς δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με την αμοιβή που είχε πάρει για την υπόθεση, και το ότι δεν έβαλε τελεία ποτέ στην υπόθεση αυτή μέχρι να σιγουρευτεί ότι η υπόθεση πήγαινε όπως ακριβώς την είχε στο μυαλό του ή όπως έπρεπε να πάει, για μένα ήταν μεγάλο μάθημα για την επιμονή, το πείσμα, τη γενναιότητα, την τόλμη που πρέπει να δείχνει ένας δικηγόρος στις υποθέσεις του, και όλα αυτά, παρά τη σφοδρή αντιδικία, ούτε για μια στιγμή δεν έκανα να σκεφτώ για τον Νίκο ότι δεν ήταν απολύτως αντιδεοντολογικός, απολύτως ηθικός και απολύτως σωστός στην όλη διαδικασία. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία και τα γνωρίσματα του Νίκου, που όσοι του ξέρουμε θα τα καταλαβαίνουν όπως σας τα αναφέρω τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικά και νομίζω ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να είναι ο Νίκος στην Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου, γιατί έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Επίσης, έχω να πω ότι εμένα προσωπικά με έχει εκπλήξει για άλλη μια φορά με την απόφαση του να διεκδικήσει την Προεδρία του Συλλόγου, γιατί ξέρω ότι ο Νίκος με την εξουσία έχει πάντα μια σχέση όχι αυτή που θα περίμενε κανείς. Ο Νίκος από την εξουσία περιμένει πολλά και στέκεται απέναντί της. Είναι ο άνθρωπος που ποτέ δεν ζήτησε ευκολίες, ποτέ δεν δέχτηκε ασφάλειες και ποτέ δεν ήθελε εξαρτήσεις. Νομίζω ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πάρα πολύ σημαντικά γι' αυτό που έχει ξεκινήσει να κάνει ο Νίκος αυτή τη φορά και του εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Για να μην σας κουράσω όμως περισσότερο, έχουμε πάρα πολλές ιστορίες, γιατί πολύ σύντομα μετά με τον Νίκο ανοίξαμε γραφείο μαζί. Οπότε, όπως θα ξέρουν και πολλοί συνάδελφοι που είναι εδώ απόψε μαζί μας, υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Ναι, αν θέλεις, Νίκο, μπορείς να πεις κάποιες από αυτές, ή αν κάποιος άλλος θέλει κάποια να μοιραστεί μαζί μας, πολύ ευχαρίστως. Για να μην σας κουράσω άλλο, θα καλέσω στο βήμα
τον αγαπητό συνάδελφο Σωτήρη Φέλιο, ο οποίος γνωρίζει τον Νίκο και πολύ περισσότερα χρόνια από μένα, νομίζω, οπότε θα έχει να σας πει ακόμα περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες.